WandaVision, κυρίες και κύριοι. Η σειρά που ήρθε για να κάνει ξανά ενεργούς τους κομιξάκηδες στο ίντερνετ για να έρχονται κάτω από τα βίντεο του Θωμά και να γράφουνε «Εντάξει, αυτό μπορεί να μην το εξήγει στη σειρά, αλλά το ξέρουμε και από τα κόμιξ». Ακούστε λίγο τώρα, θα το πω στην εισαγωγή για να φύγει από πάνω μου. Αυτό εδώ το κανάλι, όταν ασχολείται, σχολιάζει δηλαδή μια ταινία ή μια σειρά που στηρίζεται σε κόμικ, δεν λαμβάνει σχεδόν ποτέ υπόψη του τα κόμικ για να τη σχολιάσει. Εκτός και αν θέλουμε να δούμε μια ωραία λεπτομέρεια ή να βγάλουμε μια θεωρία για το μέλλον αυτής της σειράς. Εάν η σειρά ή η ταινία που στηρίζεται σε κόμικ περιμένει ο θεατής να έχει δει ή να έχει διαβάσει το κόμικ για να μπορεί να εξηγήσει την πλοκή της, γι' αυτό εδώ το κανάλι, επαναλαμβάνω, έχει αποτύχει παταγωδώς. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα πάει κάποιος να γράψει κάτι ανάλογο από κάτω, ξέρετε τι να το απαντήσετε. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για τα επόμενα 5 επεισόδια του WandaVision, αυτά τα επεισόδια δηλαδή που έχουν και όλο το zoom. Βάλτε εσείς το Marvel μπλουζάκι σας, γιατί εμένα είναι ακόμα στα άπλυτα, γιατί φύγαμε! Μάγκα ή μάγκισσα, που δεν έχεις δει ακόμα τη σειρά, να σε προειδοποιήσω πως σε αυτά εδώ τα βίντεο υπάρχουν spoilers και να πω για όσους τους αρέσει το υλικό που βλέπουν σε αυτό το κανάλι, να μην ξεχνάνε να το δείχνουν πατώντας το κουμπί του like. Πάμε! If you go to sleep, I promise you will be my favorite twin. Αχ, σειρά τελείωνε με τα εποχιακά επεισόδια, γιατί τώρα που έχουμε δει κιόλας τι παίζει πίσω από αυτό, άντε λίγο να το τρέξουμε. Τι λες, άντε πουλί μου. Actually, you know what, you just maybe we better not. Do you want me to take that again? I'm sorry? You want me to hold the babies. Should we just take it from the top? Η Άγκαθα εδώ δείχνει να μην είναι υπνοτισμένη από την Wanda, αλλά παρόλα αυτά να παίζει το ρόλο της κανονικά. Μήπως έπαιζε το ρόλο της κανονικά εξ αρχής? Πω πω, είπα να το τρέξετε ρε παιδιά, αλλά δεν το περίμενα και τόσο. Όχι πάλι τραγούδια στην αρχή. Παιδιά, είναι που είναι με το ζόρι 25 λεπτά το επεισόδιο. Άμα βγάλουμε και τα τραγούδια, τότε τσάμπα έφτιαξα καφέ. Αφού τελειώνει το τραγουδιστό intro λοιπόν, βλέπουμε την Captain Rambo να κάνει εξετάσεις μετά από την απότομη έξωση που τους έκανε η Wanda από το Westview. Mighty glad to have you back, Captain. We're gonna need to take these again. There's something wrong with the machine. Those are blank. Τελικά αυτή η συναναστροφή με τη Wanda την έχει αλλάξει λίγο τη Μόνικα. Our initial theory had Wanda Maximoff as one of many victims. We now know she is the principal victimizer. Lagos and Germany. We all know how that turned out. Thanks, Jimmy. Αυτό το θέμα με την ενοχοποίηση της Wanda το έχω από το Civil War, που θα γίνει κάποια στιγμή και για αυτό βίντεο καλή κακή, και θα το αφήσουμε αυτό για εκείνο το επεισόδιο. Για τώρα το μόνο που θα επισημάνουμε είναι πως ο Hayward θεωρεί την Wanda επικίνδυνη και τρομοκράτη, σε αντίθεση με την Μόνικα, τον Wu και τη Lewis που δεν τη θεωρούν. Και εδώ που τα λέμε κιόλας, ο Hayward δεν λέει και κάτι κακό, γιατί η Wanda είτε θεμητά ή αθέμητα έχει φυλακίσει μια ολόκληρη πόλη και τους κάνει να κάνουν ό,τι αυτή θέλει. Οπότε αυτόματα αυτό την κάνει επικίνδυνη. Wait, or what's this canine doing in my kitchen sink? The doggy paddle. Can we keep him, mommy? He's outside, crying, alone. Οι μικροί Billy και Tommy βρίσκουν όλο στοιχείο σε ένα μικρό κουτάβι έξω από το σπίτι τους και παρακαλάνε τη μάνα τους να το κρατήσουν, όπως δηλαδή κάνουν τα περισσότερα παιδιά. Αλλά είπα όλο στοιχείος. Hi, kiddos. With exactly the item we require. My kitchen window told me someone got a new pooch. Η Άγνες σκάει με ένα σκυλόσπιτο πριν ακόμα καν μάθει ότι οι μικροί βρήκαν σκύλο. Ή μήπως το ήξερα από πριν. Ή μήπως εκείνη τους τον έδωσε. Ή μήπως ο σκύλος είναι μια μάγισσα μεταμφιεσμένη η οποία ελέγχει το μυαλό όλων. Τραβηγμένο. Αλλά θα έσπερνε. And then I would be able to safely re-enter Westview, right? Yes, theoretically.
Η Captain Rambo λοιπόν, μάλλον είναι μαζόχα γιατί παρόλο που τους λένε να μην μπει στο Westview γιατί δεν θα είναι καλό για την υγεία της, ρισκάρει δηλαδή τη ζωή της, αυτή θέλει να μπει, αλλά για να ξαναμπεί χρειάζεται και τον απαραίτητο εξοπλισμό. I know an aerospace engineer who'd be up for this challenge. Λογικά η Μόνικα εδώ εννοεί τον κύριο Reed Richards ή αλλιώς Mr. Fantastic από τους Fantastic Four. Η ταινία των οποίων έχει ανακοινωθεί ήδη ότι θα βγει. Βέβαια να σας πω πως η σειρά δεν θα το χρησιμοποιήσει κάπου αυτό, απλά το αναφέρει. Το έχει αυτό το WandaVision γενικά. Far exceeding anything she's displayed in the past. She could have taken out Thanos on her own if he hadn't initiated a blitz. Nobody else came close. Well, I'd argue that Captain Marvel came close. Her powers came from an Infinity Stone too, right? We are not talking about her, we are talking about Wanda. Οπα, εδώ η Μόνικα φαίνεται να ενοχλείται με το άκουσμα της Captain Marvel. Δηλαδή έχει την αντίδραση που έχει και ο μέσος φαν της Marvel όταν ακούει για την ταινία Captain Marvel. Πέρα από την πλάκα όμως, αυτή η αντίδραση της Μόνικα δείχνει πως κάτι άσχημο έχει παιχτεί ανάμεσα σε εκείνην και την Captain Marvel. Και γενικά σε οτιδήποτε τοποθετείται μετά το Endgame και κάποιος αναφέρει την Captain Marvel σε κάποιον χώρο, η αντίδρασή του δεν είναι και τόσο θετική. What about Thor? Off-world. Okay, Doctor Strange. Unavailable. Captain Marvel. Don't invoke her name. Λέτε να πήρε τον κακό το δρόμο η Κάρολ και να την είδε κακιά. Θα ήταν ωραία τροπή για το σύμπαν αυτή, μη σας πω και ότι το αρνητικό κλίμα που έχει κτίσει γενικά η ταινία Captain Marvel θα βοηθούσε και την όλη κατάσταση. Θα δείξει. Wanda, this is Captain Monica Rambeau. Can you hear me? I just want to talk. That's it. Disregard. Take the shot. What? No, the drone isn't armed. Take the shot. Αυτό τον Hayward, ποιος τον έβαλε εκεί πέρα υπεύθυνο, με βίσμα την πήρε τη θέση. Γιατί ρε φίλε, έχεις απέναντί σου μια μάγισσα υπερδυνατή, η οποία παραλίγο να κερδίσει μόνη της τον Thanos. Και εσύ στέλνεις ένα drone με έναν πύραυλο πάνω, να της κάνεις τι. Τώρα κλάσαμε μέντες, να σε πάρει μαζί της μέσα έπρεπε βρε κέρατα. What happened to him? Found him in my azalea bushes. Don't know how many leaves he ate. I didn't find him until it was too late. You can fix anything, mom. Fix dead. Τώρα εδώ δεν ξέρεις τι είναι πιο περίεργο, το ότι η Άγνες βρήκε όλο τυχαίως νεκρό τον σκύλο των μικρών, το ότι οι μικροί ζητάνε από τη μάνα τους να τον φέρει πίσω στη ζωή. Και πώς το ξέρουν αυτό, ή μήπως δεν το ξέρουν και μιλάει μέσω εκείνων κάποιος άλλος. You can't control me the way you do them. Can't I? He has a family and he can't reach them because you won't let him reach them. I don't know what you're talking about. Stop lying to me. Πάντως η Wanda φαίνεται πως δεν έχει τον απόλυτο έλεγχο της κατάστασης, γεγονός που σημαίνει δύο πράγματα. Είτε ότι υποσυνείδητα κάνει πράγματα τα οποία δεν τα καταλαβαίνει, είτε ότι κάποιος άλλος έχει πάρει τον έλεγχο. Long lost bro, get to squeeze his stinking sister to death or what? She recast Pietro? Who's a popsicle? Γιατί έφεραν πίσω τον ηθοποιό που έκανε τον Quicksilver στους X-Men? Και γιατί ενώ η Wanda δεν ξέρει ποιος είναι αυτός, τον αφήνει να μπει μέσα στο σπίτι της και τον δέχεται κιόλας σαν Πιέτρο? Η απάντηση, ελπίζουμε, στο επεισόδιο 6. Πάλι τραγούδια! Παιδιά, το καταλαβαίνουμε ότι θέλετε να τοποθετείτε χρονικά τη σειρά με το να μιμήσετε άλλες αμερικάνικες σειρές της εποχής, αλλά και SWAT. Τις αμερικάνικες σειρές τις ξέρουν μόνο οι Αμερικάνοι. Οι υπόλοιποι που δεν τις γνωρίζουμε, ψιλοχεστήκαμε. Κοιτάξτε, οποιαδήποτε άλλη φορούσε αυτήν τη στολή θα ήταν... Lame. Αλλά επειδή τη φορά η Elizabeth Olsen είναι... Rad. Τα έχω συμπαθήσει εγώ αυτά τα παιδιά. Mom's been weird since Uncle Pietro got here.
I think it's because she hasn't seen him in a long time. Η σειρά μας λοιπόν στο έκτο επεισόδιο αποφασίζει να σπάσει τον τέταρτο τοίχο, εννοώντας ότι γυρνούν οι ηθοποιοί και κοιτούν την κάμερα και μιλούν σε εσένα τον θεατή. Και να πω την αλήθεια, δουλεύει, γιατί το επεισόδιο το συγκεκριμένο έχει την άβρα της κωμωδίας. Και νομίζατε ότι η στολή της Wanda ήταν περίεργη. Whoa, sweet costume, bro, Hammond-Law. Let me guess. Traffic light. Half-shut corn. A booger. Εγώ πάντως θα τον έλεγα και χαλασμένο ανανά. Captain Rambo, you have become an impediment to this mission. Get her off my base. All of them. Let's go, everybody in. You okay? Yeah. Let's move. Ναι. Σπάνε στο ξύλο τους πράκτορες ή τους στρατιώτες της S.H.I.E.L.D. μέσα στις ίδιες τις εγκαταστάσεις τους και γύρω γύρω φαίνεται πως υπάρχει κόσμος που κυκλοφορεί, αλλά κανένας δεν τους ακούει. Marvel, δεν λέω, ωραία η φάση με τα κρυφά μηνύματα και τα easter eggs και οι συνδέσεις με τις ταινίες και όλα αυτά, αλλά αυτό εδώ είναι απλά μια πρόχειρη προώθηση της πλοκής. Εγώ τουλάχιστον έτσι το βλέπω. Και αυτούς που ξυλοφόρτωσαν τους κρύβουν μέσα σε ένα κοντέινερ, λες και βλέπουμε σειρά Hitman και όχι WandaVision. Και φαντάζομαι πως αυτοί όταν θα ξυπνήσουν, γιατί δεν τους σκότωσαν, οι δικοί τους είναι στην ουσία, θα τα ξεράσουν όλα για το τι έγινε και για το που είναι, και επίσης εάν περάσει και ώρα θα τους ψάξουν. Θα τους ψάξουν? What was the name of that kid who was always trying to steal your boots? You know, he was the one, he had the skin thing. You're testing me. Ο fake Pietro εδώ τεστάρεται από την Wanda για το εάν είναι ο αληθινός, αλλά φαίνεται ότι ξέρει πολύ καλά τι λέει και ότι έχει συνείδηση. Κάτι που τον κάνει ένα δυνατό χαρτί για τη συνέχεια. Πάντως, πριν προχωρήσουμε, θέλω πραγματικά να μάθω πόσα λεφτά πήρε ο τύπος που κάθεται τόση ώρα πίσω από τη Wanda ακίνητος, κάνοντας το σκιάχτρο, γιατί φαίνεται ότι είναι άνθρωπος αυτός που κάθεται εκεί. Ο τύπος τώρα αυτός έχει γράψει ότι έχει παίξει στη σειρά WandaVision, έτσι, το έχει γράψει στο βιογραφικό του. Δεν είναι τίποτα Vision. Είναι beta έκδοση ακόμα, με κάνα δυο updates θα διορθωθεί. They've got full-size candy bars a few blocks up. Mom, can we go? Next stop, Cavity Town. Ακόμα ένας speedster για το σύμπαν της Marvel και αυτό αυτόματα μας επιβεβαιώνει τις θεωρίες που υπήρχαν ότι οι δύο γη της Wanda είναι ο Wiccan και ο Speed. Με τον πρώτο να έχει παρόμοιες δυνάμεις με αυτές της μητέρας του και τον δεύτερο να έχει παρόμοιες δυνάμεις με αυτές του θείου του. Vision, μη μπαίνεις adventure mode. Είναι ακόμα beta σου λέμε η έκδοση. Agnes, what are you doing here? Took a wrong turn. Got lost. In the town you grew up in? Κοιτάξτε, τώρα αυτό δεν βγάζει νόημα γιατί φαίνεται ότι η Agnes εδώ και πολύ καιρό δεν είναι υπνοτισμένη από την Wanda. Δεν κάνει δηλαδή ό,τι της λέει εκείνη, αλλά είναι ελεύθερη και απλά δρά με τη δική της θέληση όπως θέλει η Wanda. Οπότε μάλλον εδώ προσποιείται. Vision. Am I dead? Why would you think that? Because you are. Because I'm what? Dead. 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 Ρε Άγνες, πες μου λίγο γιατί εγώ τώρα δεν το κατάλαβα. Ο Vision είναι νεκρός. Dead. 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 Okay. You can't go back into the hex. Hayward has your blood work. The energy inside has rewritten your cells on a molecular level twice. Seen enough lab results to last me a lifetime. I know what Wanda is feeling and I won't stop until I help her. Εδώ ρε παιδιά ξέρετε λίγο τι με χαλάει, το ότι δεν με πείθει καθόλου το κίνητρο για να δρά έτσι η Μόνικα. Λες δηλαδή και η Wanda είναι η κολλητή της φίλη, ξέρω εγώ η παιδική της φίλη που μπορεί να ρισκάρει τα πάντα για να τη βοηθήσει. Εδώ η τύπισσα φαίνεται πως ρισκάρει την ζωή της για να μπει μέσα και να βοηθήσει τη Wanda. Δεν κολλάει και τόσο. Καταλαβαίνω πως επειδή ίσως και εκείνη έχει χάσει τη μητέρα της, καταλαβαίνει το πως είναι να πονάς όταν έχεις χάσει έναν αγαπημένο σου άνθρωπο, αλλά και πάλι δεν αρκεί αυτό γιατί είναι δύο πολύ διαφορετικές περιπτώσεις. Μυστικές υπηρεσίες και αηδίες.
αυτοί θα πάρουν ένα τζιπ τη Σόρτ ανενόχλητη και θα συνεχίσουν. Τι και αν αγνοούνται οι στρατιώτες που υποτίθεται ότι είχαν αναλάβει να τους διώξουν από τις εγκαταστάσεις, δεν θα τους ψάξει κανείς. Μπράβο σειρά! Vision, άσε ρε φίλε, αφού δεν είναι για να βγαίνεις έξω, είσαι κομμάτια. Νάτος και ο Μπίλι. Hey, don't sweat it, sis. It's not like your dead husband can die twice. Έτσι μπράβο, βούλωνε, cosplay, fake, Pietro. Αλλά καθίστε λίγο, τι είπε, τώρα πώς γνωρίζει ότι ο Vision ήταν ήδη νεκρός, αφού όταν εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη Wanda δεν ήξερε καν ποιος είναι ο Vision. Α, κάτι δεν πάει καλά εδώ. Το επεισόδιο 6, κυρίες και κύριοι, τελειώνει με τη μετακίνηση του εξάγωνου και με την γένεση ακόμα περισσότερων ερωτημάτων. Ευχαριστούμε σειρά. Look, we've all been there, right? Letting our fear and anger get the best of us, intentionally expanding the borders of the false world we created. Ναι ρε φίλε, δεν έχουμε τραγουδάκια στο intro. Βέβαια, η Wanda φαίνεται να τα έχει χάσει λίγο. Mom, our game is freaking out. Εμένα, αν μου είχε αλλάξει το παιχνίδι από PlayStation σε Uno, όχι θα την είχα ξυπνήσει, την μπάντα του Δήμου θα είχα φέρει να παίξει από πάνω της. Τα πράγματα λοιπόν φαίνεται πως έχουν ξεφύγει εντελώς από τον έλεγχο της Wanda και... όχι... όχι πάλι μουσική, όχι πάλι... Α, εντάξει, τουλάχιστον αυτό ήταν μικρό. Come on in. I'd get up, but I just don't want to. Αυτό που δεν κατάλαβα και δεν θα εξηγήσει και ποτέ η σειρά είναι το ότι γιατί η Wanda αποφάσισε να χρησιμοποιεί ελεύθερα τις δυνάμεις της μπροστά στην Agnes. Μία Agnes η οποία θα πάρει τα παιδιά της Wanda για να την ξεκουράσει. Hayward wasn't decommissioning Vision. He was trying to bring him back online. Hayward wants his sentient weapon back. Περιμένετε ρε παιδιά, δεν στέκει πλέον το ότι αυτός ο Vision να είναι ο ίδιος Vision που υπήρχε στα εργαστήρια της Sword, γιατί αυτός όταν πήγε να βγει εκτός του X άρχισε να εξαϊλώνεται, άρα μιλάμε για κάτι που έχει δημιουργηθεί μέσα στο X και δεν μπορεί να ζήσει έξω από αυτό. Άρα τα σχέδια που βλέπουν εκεί ανήκουν σε άλλον Vision. Why it's all falling apart and why I can't fix it. Do you think maybe this is what you deserve? What? You're not supposed to talk. Κάτσε ρε Wanda. Και οι καμεραμέν έχουν δικαιώματα. How much faith do you have in this thing? It's our most heavily armored space rover. She's gonna sail right through, unharmed. Ρε είστε όλοι τρελοί εκεί στη Σόρτ. Τι να το κάνει το θωρακισμένο. Δεν θα περάσει από μπετό. Από μαγεμένο ενεργειακό πεδίο θα περάσει. Σόπα, δεν πέρασε, τι περίεργο. Αυτή ρε παιδιά, γιατί θέλει τόσο πολύ να μπει μέσα εκεί και ρισκάρει τη ζωή της, θα μου πείτε. Και η Μόνικα μετατρέπεται στον Νίο από το Matrix. Ή αλλιώς όπως τον λένε εδώ στην Marvel, Φώτον. Η Μόνικα λοιπόν έχει και επίσημα σούπερ δυνάμεις, οι οποίες σούπερ δυνάμεις είναι να μπορεί να δέχεται οποιαδήποτε πηγή ενέργειας και να τη διαχειρίζεται όπως εκείνη θέλει. Το ερώτημα όμως εδώ είναι εάν αυτές τις δυνάμεις τις είχε από πριν η Μόνικα ή εάν τις απέκτησε λόγω του μπες βγες από το X.
Νομίζω πως από όσα έχουμε δει μέχρι τώρα στη σειρά, τίνουμε πιο πολύ προς το δεύτερο. Wanda! Wanda! What are you doing? Get out of my house! Hayward was trying to bring him... Don't talk to me about... All you do is lie! Cece, that's where you and Hayward differ. He's gonna burn Westview to the ground just to get what he wants. Don't let him make you the villain. Maybe I already am. Κατά κάποιο τρόπο είσαι εδώ που τα λέμε, αλλά ίσως αυτό που είπε η Wanda εδώ να αποδειχτεί προφητικό για το μέλλον. Και δεν μιλάω για το μέλλον της σειράς απαραίτητα. Wanda, young you lady. Have to... I think you overstayed your welcome. Poor Wanda's been through enough. This doesn't concern you. Run along, dear. Εδώ η Agnes δείχνει ξεκάθαρα ότι ενοχλείται από την παρέμβαση της Μόνικα, που προσπαθεί να την αφυπνίσει δηλαδή, γι' αυτό και την παίρνει μακριά της. Νομίζω πως εδώ η σειρά μας δείχνει ξεκάθαρα πως δεν είναι αθώα η Άγνες. Where are the twins? Oh, they're probably just playing in the basement. Wanda, Wanda, you didn't think you were the only magical girl in town, did you? Και η σειρά εδώ πολύ ωραία, δεν καθυστερεί καθόλου και εφόσον έχει εκθέσει την Άγνες, σου βαράει το plot twist στη Μούρη ότι πίσω από όλα ήταν η Αγκάθα Χάρκνες. Ένα plot twist που θα με είχε τρελάνει και εμένα αν η ίδια η Marvel δεν είχε φροντίσει μέσω του Instagram της να έχει σποιλάρει αυτό το plot twist. Ευχαριστώ Marvel. Και όχι, δεν το ήξερα από τα κόμιξ, δεν ήθελα να το μάθω από τα κόμιξ, δεν διαβάζω κόμιξ πριν από τις ταινίες ή τις σειρές, για αυτόν ακριβώς το λόγο, για να μην χάνω το συνέστημα της έκπληξης. Όμως γι' αυτό φρόντισε η Marvel, η οποία δημοσίευσε αυτό το τραγούδι που είδατε λίγο πριν, μία μέρα μετά από την προβολή αυτού του επεισοδίου. Απαράδεκτο. And I killed Sparky too. Και ακούστε τώρα, δεν φτάνει που είχαμε post-credit σκηνές στις ταινίες, τώρα έχουμε και στις σειρές. Δεν είστε βλαμμένοι και στη Marvel. Είναι που είναι 25 με το ζόρι λεπτά το κάθε επεισόδιο σας. Κολλήστε και αυτή τη σκηνή να φαίνεται τουλάχιστον ότι είναι λίγο μεγαλύτερο. Snooper's gonna snoop. Και ο Πιέτρο λοιπόν είναι στο κόλπο. Νομίζω ότι ήταν ολοφάνερο και με αυτή την πληροφορία πάμε στο επεισόδιο 8. Τα έχει τα χρονάκια της η Άγκαθα. You practice the darkest of magic. Please, I can be good. No, you cannot. Τι μάνα είναι αυτή ρε. Σου λέει η κόρη σου ότι θέλει να το προσπαθήσει να γίνει καλή και εσύ την ακυρώνεις και προσπαθείς κιόλας να τη σκοτώσεις. Ρε, εγώ είμαι με την Άγκαθα τώρα. Ναι ρε, θάνατος. Μαζί σου, Άγκαθα. Και η τραγική ειρωνία είναι πως φαίνεται πως την κακή Άγκαθα τη δημιούργησαν οι καλοί της υπόθεσης. That's adorable. My thoughts are not available to you, Tuts. They never ever were. Φαινόταν η αλήθεια είναι εδώ και πολλά επεισόδια, όπως είπαμε και πριν, ότι η Wanda δεν έλεγχε τις σκέψεις της Άγνες. Όμως ποτέ δεν εξηγήθηκε το γιατί η Wanda αποφάσισε να χρησιμοποιήσει ελεύθερα μπροστά στην Άγνες τις δικές της δυνάμεις. Where are they? Oh, didn't you notice? Basic protection spell? One at each wall? Nothing? These are runes, Wanda. In a given space, only the witch that casts the runes can use her magic. Κρατήστε το αυτό το ξόρκι, θα χρειαστεί στη συνέχεια. I tried to be gentle, to nudge you awake from this ridiculous fantasy, but you'd rather fall apart than face your truth. What was it you said to your not brother?
Και όπως ήταν φυσικό, φαινόταν κιόλας ότι ακόμα και πίσω από τον fake Pietro ήταν η Άγκαθα. Το οποίο, παιδιά, εγώ το κατευχαριστήθηκα, γιατί και τι δεν είχε ακουστεί σαν θεωρία για τον Πιέτρο, ότι ήταν ο Μεφίστο και Μεφίστο και Μεφίστο και μας τα είχαν κάνει πλανήτες με τον Μεφίστο. Μπράβο Marvel, μπράβο στους δημιουργούς, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η τριπλίτσα. Βέβαια, στο τέλος του επεισοδίου θα πούμε και το ότι ίσως να είχαν και δίκιο αυτοί που έκαναν τις θεωρίες, έτσι, στο τέλος όμως. Η Άγκαθα λοιπόν κρυβόταν όλον αυτόν τον καιρό για να μάθει τον τρόπο με τον οποίο η Wanda δημιούργησε όλα αυτά στο Westview. Η Wanda όμως, όπως πολύ ειλικρινά, είχε εκμυστηρευτεί και στον fake Pietro, όταν εκείνος την ρώτησε πώς τα δημιούργησε όλα αυτά, δεν έχει ιδέα για το πώς τα δημιούργησε. Γι' αυτό και η Άγκαθα θα προσπαθήσει να την οθήσει στο να θυμηθεί, θυμίζοντάς της τις άσχημες στιγμές ή αλλιώς τα σημεία, τα κέρια σημεία που την έφεραν στο να δημιουργήσει όλα αυτά. Πρώτη στάση λοιπόν, η στιγμή του θανάτου των γονιών της από την βόμβα του Stark. Μια ιστορία την οποία την έχουμε μάθει ήδη από τα Age of Ultron, όταν εκείνη και ο αδερφός της την εκμυστηρεύονταν στον ίδιο τον Ultron. This is your pick, yes? The Dick Van Dyke Show. Starring Dick Van Dyke. Και εδώ είναι η εξήγηση για την πηγή έμπνευσης των όσων βλέπουμε τόσο καιρό στην σειρά που έχει δημιουργηθεί στο Westview, και είναι στην ουσία μια ρέπλικα των σειρών που έβλεπε η Wanda όταν ήταν μικρή και στη συνέχεια της ζωής της. Και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούσε να δημιουργήσει θετικά vibes για να ξεπεράσει τον χαμό των αγαπημένων της. Did you stop that bomb? So what I see here is a baby witch. Τώρα βέβαια εδώ μπερδεύονται λίγο τα πράγματα, γιατί εμείς γνωρίζουμε πως η Wanda τις δυνάμεις της τις απέκτησε μετά από πειράματα που έκανε η Hydra με τη Mind Stone. Και εδώ η Άγκαθα λέει πως βλέπει μία μικρή μάγισσα, που αυτό σημαίνει ότι η Wanda της έχει από μικρή αυτές τις δυνάμεις. Άρα δεν γίνεται και να είναι παιδί θνητών γονέων. Και εδώ θα αναφέρω κάτι για το οποίο είχε βουήξει ο τόπος, είναι πως ο πατέρας τον Wanda και Pietro στα κόμικ φαίνεται πως είναι ο Μαγνήτο. Όμως να σας πω πληροφοριακά πως και αυτό πάλι στα κόμικ ανατρέπεται πιο μετά. Επόμενη στάση, Hydra και Mind Stone. Η Wanda λοιπόν είδε τη μορφή της σαν Scarlet Witch όταν αντίκρισε, όταν ήρθε σε επαφή με τη Mind Stone, όπου αυτό ίσως να επιβεβαιώνει και αυτό που είπε η Άγκαθα, ότι από μικρή είχε τις δυνάμεις της, αλλά η Mind Stone της πολλαπλασίασε. Επόμενη στάση, ο πύργος των εκδικητών μετά το Age of Ultron και μετά το χαμό του Pietro. Vision. I apologize. I don't mean to intrude. You don't? Well, I suppose, yes, I did intend to come in here. And now? And, well, whatever is your preference. Και εδώ, παιδιά, έχω άλλο ένα θεματάκι. Και αυτό το θέμα είναι ο τρόπος με τον οποίο φέρεται ο Vision. Ο τρόπος που μιλάει, οι μορφασμοί του, το όλο παρουσιαστικό του, ρε παιδί μου, ότι είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που έχουμε δει στις ταινίες. Ο Vision και στο Age of Ultron, αλλά και στο Civil War, είναι πιο σοβαρός, πιο κοφτός, δεν χαμογελάει και τόσο, έως καθόλου από όσο θυμάμαι, γιατί θέλουν να δίνουν την αίσθηση πως είναι android και όχι πραγματικό on. Όμως εδώ, σε αυτή την ανάμνηση, μας τον δείχνουν πιο πολύ να φέρεται όπως φέρεται ο, να τον πω, άειλος Vision που υπάρχει μέσα στο Westview. Και αυτό λίγο με χαλάει, να πω την αλήθεια. Think that talking about it would bring me comfort. Oh, see, I read that. The only thing that would bring me comfort is seeing him again. Και αν σας έλειψε, παιδιά, ο παλιός Vision, ετοιμαστείτε, γιατί επανέρχεται για να μας διδάξει. I've always been alone, so I don't feel the lack.
I've never experienced loss because I've never had a loved one to lose. But what is grief, if not love persevering? Τελείωσε. Άξιζε να γίνει αυτή η σειρά μόνο και μόνο για να ακούσω άλλη μία φιλοσοφία από τα χείλη του Vision. Vision was gone, but you wanted him back. I wanted him back. Η Wanda λοιπόν για το τέλος θα πάει την Agatha στο σημείο όπου ο Hayward είχε πει ότι πήγε και έκλεψε τη σωρό του Vision. Για να δούμε. Wanda Maximoff, I'd like to show you something. And then you'll give him to me. Please, just come with me. Η Sword έχει κόψει σε κομμάτια τον Vision για να μάθει την τεχνολογία την οποία χρησιμοποίησε τότε ο Ultron για να τον κατασκευάσει. Πράγμα που εντάξει δεν το βρίσκω και τόσο παράλογο, αλλά ρε παιδιά να το δείχνεις αυτό στη Wanda, δεν είναι και ό,τι πιο έξυπνο. Άρα ο Hayward έλεγε ψέματα ότι η Wanda μπήκε στις εγκαταστάσεις και έκλεψε το σώμα του Vision. Γιατί να πει ψέματα όμως. Να λοιπόν και η απάντηση στο γιατί η Wanda επέλεξε του Westview για να κάνει ό,τι έκανε. Και αυτή είναι ότι ο Vision είχε επιλέξει αυτήν ακριβώς την τοποθεσία για να ζήσει μαζί με τη Wanda. Και εδώ στην ουσία η σειρά μας λέει πως ο πόνος, και όταν είναι και σε αυτό το βαθμό που είναι στην περίπτωση της Wanda, είναι η αιτία για την δημιουργία νέων πραγμάτων, είτε καλών είτε κακών. Όμως μην ξεχνάμε και τα δύο παιδιά της Wanda που τα κρατάει ο Μύρους η Agatha, έτσι. It's okay, baby. It's okay. You have no idea how dangerous you are. This is chaos magic, Wanda. And that makes you... Ο τρόπος που λέει εδώ στην Wanda η Agatha ότι είναι η Scarlet Witch δεν το λες ότι το θεωρεί και το καλύτερο πράγμα. Ίσως γιατί ακόμα η Wanda δεν γνωρίζει τόσα από μαγεία, θα δείξει. We took this thing apart and put it back together again a million times. Tried every type of power supply under the sun. When all we needed was a little energy directly from the source. Ready, sir. Και ήρθε η ώρα κυρίες και κύριοι για την αγαπημένη λέξη του Θωμά. Σύμπτωση κυρίες και κύριοι. Γιατί όλος τυχαίως η Wanda δεν κατέστρεψε το drone που έστειλε μέσα οφελός Hayward, αλλά το έσυρε έξω και το έκανε δώρο στη Sword για να το χρησιμοποιήσει για να δώσει ζωή στον White Vision. Μπράβο σειρά. Και μετά πολλά φτάνουμε στο τελευταίο επεισόδιο της σειράς. Το grand finale θα έλεγε κάποιος. Ήταν όμως grand. I take power from the undeserving. It's kind of my thing. Αυτό μας το έχει σετάρει σειρά πολύ ωραία στο flashback που είχε κάνει με την Agatha στο 1863, όμως νομίζω πως αυτό το skill που έχει η Agatha την κάνει λίγο OP, όσον αφορά τουλάχιστον απέναντι σε έναν μάγο. So why don't you surrender your magic to someone who knows what to do with it? And I'll let you keep this pathetic little corner of the world all to yourself. Αυτό, Agatha, δεν ξέρω στο χωριό σου, πάντως το δικό μου σημαίνει όχι. Is it really you? Wanda. Έτσι, μπράβο. Κάνε λίγο στην άκρη, Beta Vision, να μιλήσω λίγο με τη γυναίκα. Wanda! Wanda! Waste your breath, babe. No one can hear you from in here.
Η Μόνικα από την άλλη μάλλον έχει ξεχάσει το ότι έχει σούπερ δυνάμεις. Αλλιώς, άλλο λόγο δεν βρίσκω να μην τις χρησιμοποιεί εδώ. Εδώ βλέπουμε ότι οι δύο Vision είναι σχεδόν όμοι. Οπότε ίσως και να μην υπάρξει νικητής ή δεν είναι δυνατόν τουλάχιστον να υπάρξει νικητής. Για να δούμε. Hey, it's my favorite member of the bureau. His system is overloaded, sir. I can't get anything through. I won't have to. Wanda canceled her show, so there's no footage proving there was ever more than. Έλα ρε σειρά τώρα. Θες να μου το παίξεις ψαγμένη και προχώ και τέτοια και μου βάζεις τον γου να κλέβει ένα κινητό μπροστά σε όλους. Ρε παιδιά, αυτό είναι ό,τι πιο χαζό έχω δει. Δείτε, ακριβώς από πίσω του υπάρχει άνθρωπος ο οποίος τον βλέπει. Συγγνώμη σειρά, αλλά για μένα αυτό που έχει γίνει και πιο πριν δηλαδή κάτι ανάλογο, νομίζω πως ρίχνει αρκετά την ποιότητα του σενάριου. We're done here. Flourish. Α! Και συνδετήρα γου, που σημαίνει ότι κανένας δεν τον έψαξε για να του τον πάρει, έτσι, πριν τον δέσει ή μετά αφού τον έδεσε. Μιλάμε η Σόρτ, τι φλανάχη το FBI και CIA, ε. Cliff. Επίσης, μιλάμε για το μοναδικό smartphone στον κόσμο που δεν έχει κλείδωμα οθόνης. Ρε μας κοροϊδεύετε. Scarlet Witch is not born, she is forged. It's your destiny to destroy the world. I'm not what you say I am. Ρε Άγκαθα, γιατί της λες τι είναι εφόσον θες να την καταστρέψεις? Εχθρός της είσαι ή δασκάλα της? Η Άγκαθα λοιπόν, για να δείξει στη Wanda το κακό το οποίο έχει κάνει στους γύρω της, απελευθερώνει τους πάντες στο Westview από τα δεσμά της. My name is Sarah. I have a daughter. She's 8. If I could just hold her, please. What are you doing to her? You're making her say this. She's your meat puppet. I just cut her strings. Και η Wanda από εκεί που λίγο πριν είπε στον Vision ότι έχει καταλάβει το τι κακό έχει κάνει και ότι θέλει να το διορθώσει, τώρα ξαφνικά της φαίνεται περίεργο το γιατί όλοι στο Westview λένε τα χειρότερα για εκείνη. Δηλαδή ρε κοπελιά, τι ακριβώς περίμενες να σου πούνε? Τόσο καιρό τους έχεις ομοίρους εκεί μέσα και κάνουν ό,τι εσύ θες. Τι ήθελες να σου πούν και ευχαριστώ? What is this stuff? This is my man cave. You're Ralph Boner? How is she controlling you? Δηλαδή, ο ψεύτικος Πιέτρο είναι απλά ένας κάτοικος του Westview που η Άγκαθα του έδωσε έναν συγκεκριμένο ρόλο. Τέλειο. Αλλά το ερώτημα που μου γεννιέται εδώ πέρα είναι το ότι γιατί τότε να βάλουν τον ηθοποιό που έπαιζε τον Quicksilver στους X-Men να κάνει τον fake Πιέτρο? Απλά για να τον βάλουν και να γίνει ο ντόρος με όλες αυτές τις θεωρίες. Α, τώρα θυμήθηκε η Μόνικα ότι έχει δυνάμεις και το ξέχασε ο άλλος. Αλλά εντάξει, τώρα εδώ που φτάσαμε. Το ότι αυτά που κάνει δεν τα ελέγχει και τα κάνει μόλις τη ζωρίσουν λιγάκι, την κάνει ακόμα πιο επικίνδυνη. Στην ουσία, παιδιά, εδώ η Wanda είναι ο Hulk εάν ήταν μάγισσα. Μόλις τη ζωρίσεις λίγο, παπ, έγινε το κακό. Use your power and do it now. Heroes don't torture people. Η Άγκαθα λοιπόν αναγκάζει την Wanda να ανοίξει το X. Κάτι θέλει να κερδίσει από αυτό. Για να δούμε. Now do you see? You tied your family to this twisted world and now one can't exist without the other. Πάρα πολύ ωραίο τρίκ από την Άγκαθα αυτό. Μπράβο σειρά, αυτό πρέπει να στο δώσω. My programming directive is to destroy the vision. But I'm not the true vision. I request elaboration. Ναι, και εμείς. Για πολλά. You are familiar with the thought experiment the ship of Theseus in the field of identity metaphysics.
πάρα πολύ ωραία παρομοίωση και κουβέντα μεταξύ των δύο εδώ, παιδιά. Είναι, αν όχι το καλύτερο, από τα καλύτερα πράγματα και από τα highlights της σειράς. As a carbon-based synthesoid, your memory storage is not so easily wiped. Και ο Vision επέστρεψε, κυρίες και κύριοι. Τώρα και πιο φιλικό στο περιβάλλον, χωρίς έξτρα μπογιά. Αχ, αναμνήσεις από το Age of Ultron. Και ετοιμαστείτε, γιατί έρχεται η τελική μάχη. Η Wanda λοιπόν εδώ φαίνεται απελπισμένη και χαρίζει στην ουσία τις δυνάμεις της στην Agatha, η οποία όμως στο τέλος παίζει τσιτάκι. About our deal. Once cast, a spell can never be changed. Τα θέλει ο κόλος σου όμως. Runes. In a given space, only the witch who cast them can use her magic. Η Wanda χρησιμοποιεί το ίδιο ακριβώς ξόρκι που χρησιμοποίησε και η Agatha όταν αποκαλύφθηκε. Πολύ ωραίο plot twist, παιδιά, εδώ και πολύ ωραία εξέλιξη σεναρίου εάν κάποιος είχε μάθει κιόλας στη Wanda αυτό το ξόρκι. Γιατί η Agatha δεν της το έμαθε το ξόρκι, της το έδειξε. Η Wanda πώς ακριβώς τώρα το έκανε? Oh God. You don't know what you've done. Στολάρα, παιδιά, σοβαρότατη, ούτε ξόβιζη, ούτε ξόμπουτη, ούτε τίποτα. Μάλλον ακούστηκε το αίτημα της Elizabeth Olsen να είναι σοβαρή η νέα στολή της Scarlet Witch και νομίζω, παιδιά, πως η Elizabeth Olsen είναι πανέμορφη από μόνη της. Δεν χρειάζεται να βάλει κάτι προκλητικό για να ξεχωρίσει. Just gonna lock me up somewhere? No. Here. Here. I'll give you the role you chose. The nosy neighbor. I'm sorry. No, you're not. You're cruel. Τρελή τιμωριάρα για την κακιά της ταινίας μας, όμως κάτι μου λέει πως η Wanda την Agatha θα τη χρειαστεί και μάλιστα πολύ σύντομα κιόλας. You have no idea what you've unleashed. You're gonna need me. Ναι, αυτό είπα κι εγώ. Η Wanda λοιπόν κλείνει το X και όπως ήταν φυσικό, ο Vision και τα παιδιά της που δημιουργήθηκαν μέσα σε αυτό γίνονται σκόνη. Βέβαια, τον Vision θα τον δούμε μέσω του White Vision να επιστρέφει πολύ σύντομα κιόλας. So long, darling. Και αυτό ήταν το WandaVision, κυρίες και κύριοι, όμως μην το κλείσετε γιατί ακολουθούν σκηνές μετά τα credits. Captain Rambo, they're asking for you in the theater by an old friend of your mother's. He'd like to meet with you. Where? Η Μόνικα λοιπόν θα συνεχίσει τις περιπέτειές της και μετά το WandaVision συναντώντας έναν παλιό φίλο. Από ό,τι καταλαβαίνω τον Τάλος, όμως μην το κλείσετε γιατί ακολουθούν και άλλες σκηνές μετά τα υπόλοιπα credits. Η Wanda λοιπόν αράζει και πίνει το τσαγάκι της όσο η ψυχή της, ή αλλιώς για να το πούμε πιο σωστά, η αστρική προβολή της, είναι στο πίσω δωμάτιο και διαβάζει τα ξόρκια μέσα από το βιβλίο της Harkness. Ούτε ακριβώς δηλαδή έκανε και ο Dr. Strange στην solo ταινία του. Το οποίο Dr. Strange το theme ακούγεται πίσω από αυτή τη σκηνή σε μια πιο dark εκδοχή του. Και ήδη ξέρουμε ότι η Elizabeth Olsen θα εμφανιστεί στην καινούργια ταινία του Dr. Strange and the Multiverse of Madness, οπότε δεν μας κάνει και τόσο εντύπωση. Όμως οι φωνές των παιδιών της που ακούγονται σε αυτή τη σκηνή μας λέει, υπονοεί δηλαδή, ότι η Wanda με κάποιο τρόπο θα τα φέρει ξανά πίσω. Πάμε στο διατάφτα όμως και για την γενική άποψη που έχω πλέον για το WandaVision. Η σειρά ρίσκαρε, τόλμησε, παρόλο που θα μπορούσε να πάρει τον εύκολο δρόμο και πάλι επιτυχημένη θα ήταν, δεν το έκανε και αυτό πρέπει να τους το αναγνωρίσουμε. Πέραν αυτού όμως, νομίζω πως η σειρά σε κάποια στιγμή χάθηκε μέσα στα κρυφά νοήματα και στις ψαγμενιές και στα easter eggs και έχασε λίγο από το νόημά της και δεν έδωσε στο θεατή της την κάθαρση που του άξιζε. Και τι εννοώ? Η Μόνικα δεν έκανε τίποτα ουσιαστικό στη σειρά. Τα παιδιά της Wanda δεν έκαναν τίποτα ουσιαστικό στη σειρά,
Ο Vision απλά μεταφέρθηκε σε έναν άλλο Vision και θα τον δούμε να δραστηριοποιείται κάπου αλλού ή σε κάποια άλλη σειρά, όπου μάλλον ταινία όμως θα είναι. Η Agatha έμεινε φυλακισμένη στο Westview μέχρι κάποια στιγμή η Wanda να την ξαναχρειαστεί. Μια Wanda η οποία μετατράπηκε σε Scarlet Witch και αυτό δεν γνωρίζει κανείς μας αν είναι καλό ή κακό. Σαν Θωμάς λοιπόν, η άποψή μου είναι πως η σειρά WandaVision έχει υπερεκτιμηθεί. Είναι απλά μια αξιοπρεπέστατη σειρά η οποία δεν χαλάει τη συνέχεια του σύμπαντος στο οποίο ανήκει και την προωθεί κιόλας. Αλλά μέχρι εκεί. Σε καμία περίπτωση δεν θα την έβλεπα και δεύτερη φορά, γιατί στην ουσία δεν έχει και κάτι το οποίο θα ήθελα να δω και δεύτερη φορά. Και για το τέλος να αναφέρουμε αυτό που αναφέρθηκε και πιο πριν στο βίντεο, για τις στιγμές δηλαδή που η πλοκή του σεναρίου προωθούνταν πολύ φθηνά. WandaVision όμως ήτανε WandaVision και πάει. Τώρα πάμε για άλλα. Σε λίγο καιρό κυκλοφορεί καινούργια Marvel σειρά The Falcon and the Winter Soldier και θα δούμε εκεί τι ψάρια θα πιάσει η Marvel. Από εκεί και πέρα θέλω πάρα πολύ τη δική σας άποψη για το WandaVision και να κάνουμε συζητησούλα όπως κάνουμε πάντα. Εγώ ήμουν ο Θωμάς, εάν θέλεις να μαθαίνεις τα κινηματογραφικά νέα, να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα αλλά και να είσαι πάντα συνδεδεμένος με την Dom & Chill παρέα, μπορείς να με ακολουθήσεις στο Instagram. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο, εάν σου άρεσε ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα πάτησε το κουμπί της εγγραφής. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε όλοι όμορφα.